Κύριε Δήμαρχε, νέα δημοτική περίοδος, μετά τις εκλογές παραμένετε στη Δημοτική Αρχή, έχετε κάποια ανανέωση. Θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε η νέα αυτή η περίοδος η δημοτική. Καταρχάς, 1 Σεπτεμβρίου κάναμε το πρώτο μας Δημοτικό Συμβούλιο για να εκλέξουμε το Προεδρείο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Με το νόμο το καινούριο το 4555 το γκλισθένη. Δεν έχουμε την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος μας απαρτίζεται από 27 μέλη. Εμείς έχουμε 11 μέλη παράταξή μου, 11 συμβούλους βγάλαμε και έχουμε πάρει και την 4η παράταξη τον κύριο Παπα-Νικολάου, 2 συμβούλους και πάμε στα 13 άτομα. Εγώ είμαι άνθρωπος της συνεργασίας και του διαλόγου και μου αρέσει η διαφάνεια. Και πιστεύω ότι τα θέματα που θα έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί για μένα θα είναι καθοριστικά θέματα και αυτά, ότι θα τα ψηφίζουν όλοι, γιατί θα είναι προς όφελος των δημοτών μας. Καθημερινότητα, αυτό ζητάει ο κόσμος, την καθημερινότητα, να μαζεύονται τα απορρίμματα, να έχει τον φωτισμό του και γενικά να μπορεί να πάει εύκολα στα χτήματά του. Να είναι προσβάσιμη η αγροτική δρόμη. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην αγροτική οδοπία. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος μας 4 συνεχόμενα χρόνια κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ανεμοστρόβιλο, πλημμύρες, χαλαζόπτωση. Με τα μηχανήματα που έχει ο Δήμος, είναι δύσκολα να μπορέσει σε όλο το Δήμο Ευρώτα που ξεκινάει από το Βασιλάκι και καταλήγει στην Κρεμαστή και από την Καρίτσα Ζαραφώνα μέχρι τη Γλυκόβρηση και το Βαλτάκι, να ανταπεξέλθει σε όλη την αγροτική οδοπία. Πάνω στο κομμάτι αυτό έχω δώσει μεγάλο βάρος και έχω βάλει έναν καλό για μένα αντιδήμαρχο. Όλοι είναι καλοί και συνεργάσιμοι. Έχω βάλει έναν εργασιομανή που το έχει δείξει και στον ιδιωτικό τομέα, τον Βασίλη τον Πόλα. Έχει δώσει κάποιες οδηγίες και κάποιες κατευθύνσεις από την αρχή. Έχουν γίνει κάποιες μικροδιαφορές και στη συνέχεια θα πάμε πολύ καλύτερα. Από την πρώτη στιγμή, δεν σας κρύβω, από την πρώτη στιγμή που βγήκα δήμαρχος μετά την παρέτηση του Γρυπιώτη, την επόμενη μέρα ήμουνα στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Γι' αυτό το ζήτημα της γέφυρας του Ευρώτα και γενικά για τον ποταμό Ευρώτα. Για τις πλημμύρες που μας δίνει ο ποταμός Ευρώτα. Γιατί είναι στο Natura, δεν είναι εύκολο να μπουν μέσα να καθαριστεί ο Ευρώτας. Και αυτό έχει κάποιες συνέπειες. Πέρυσι, ευτυχώς, με μια εργολαβία που έβαλε η περιφέρεια, μπήκανε και καθαρίστηκαν κάποια δέντρα και μπορούσε να διαφύγει το νερό πιο εύκολα και έτσι δεν είχαμε αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα από τον Ευρώτα. Δυστυχώς όμως ο Ευρώτας εκπέμπει σως, γιατί δεν έχει υψομετρικό από τη γέφυρα μέχρι τη δεύτερη γέφυρα. Τα φερτά υλικά επικάθονται με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και δεν έχει το βάθος που πρέπει. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται, ξέρω, και από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο μια μελέτη για περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και η τεχνική μελέτη για να δώσουν οριστική λύση στον ποταμό Ευρώτα. Ήδη έχω κάνει μια πρώτη σύσκεψη με τον καινούριο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βερούτη. Δευτέρα-Τρίτη θα είναι εδώ με τις υπηρεσίες του, να δούμε τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορούν να επέμβουν. Γιατί όπως γνωρίζετε, τα ποτάμια, τα ρέματα ανήκουν στην περιφέρεια και είναι η ώρα τους. Μπροστά μας είναι ο χειμώνας. Όχι ότι ανήκουν στην περιφέρεια, και εμείς είμαστε συνυπεύθυνοι και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Ήδη έχω δώσει οδηγίες στον αντιδήμαρχο των μηχανημάτων και αυτή τη στιγμή καθαρίζονται τα ρέματα που μας έχουν δώσει πλημμύρες, όπως είναι ο ξεροπόταμος Βορβάς, η Λάκα στο Βλαχιώτη, ένα ρέμα στη Γλυκόβρηση, στο Έλος. Έχω δώσει οδηγίες και ήδη έχουν αρχίσει εδώ και 2 εβδομάδες και καθαρίζονται αυτά τα ρέματα. Τώρα όσον αφορά τη γέφυρα. Επειδή έκανα μία κουβέντα και με τον καινούργιο τον περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, και μου είπε εγώ θα σταθώ σε μεγάλα έργα, με αφορμή την κουβέντα αυτή ότι θα σταθεί σε μεγάλα έργα, το πρώτο που του ζήτησα ήταν να εκπονηθεί μία μελέτη και στο τέλος της τετραετίας μας ήδη να έχει ξεκινήσει να υλοποιείται αυτό το έργο, μία δεύτερη γέφυρα που θα δώσει άμεσες λύσεις τόσο στο Δήμο Ευρώτα όσο και σε όλη την Νότιο Λακωνία. Η υπάρχουσα γέφυρα έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο,
δεν μπορεί να καταδαφιστεί για να ακούνε και οι ακροατές και οι δημότες μας εδώ. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ευρώτα, Περιφέρειας Πελοποννήσου, Υπουργείου Πολιτισμού με την αναψυχιακή Πάρνωνα για τη στατικότητα της γέφυρας. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε πάρει, ότι αντέχει η γέφυρα. Τα στατικά, ότι είναι σε καλή κατάσταση. Στα σχολεία έχουμε δώσει μεγάλο βάρος και ο προκατοχός μου ο Γρυπιώτης, αλλά και από τότε που ανάλαβα εγώ, έχουμε δώσει μεγάλη προτεραιότητα στα σχολεία μας. Και ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που από πέρυσι με τον καινούριο νόμο με την υποχρεωτική φίτηση προνηπίων νηπίων, ιδρύσαμε, κατασκευάσαμε μια καινούρια αίθουσα προκάτω στο πρώτο νηπιαγωγείο Σκάλας, μόνο τον εξοπλισμό, την παραδώσαμε στους γονείς, στους μαθητές και σε όλα τα σχολεία έχουμε επέμβει επισκευές, ελοχρωματισμούς και είναι άψογα και λειτουργούν καλώς όλα τα σχολεία. Δεν σταματάμε εδώ γιατί οι ανάγκες πάντα υπάρχουν σε συνεννόηση με όλους τους διευθυντές των σχολείων και η οδηγία που είχα δώσει προς το τέλος της θητείας γιατί δεν ήξερα ποιος θα είναι η επόμενη δημοτική αρχή, δόθησαν χρήματα στις σχολικές μονάδες, σε όλους τους διευθυντές, για να έχουν τα πρώτα τους έξοδα. Πάγια καθαριότητας, γραφική ύλη και τα λοιπά που θα χρειαστούν για να ξεκινήσει η νέα σχολική περίοδο. Κύριε Δήμαρχε, πληροφορηθήκαμε από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Νίκα ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου απεντάσσονται κάποια έργα από το ΕΣΠΑ διότι δεν υπήρχαν όριμες μελέτες. Μέσα σε αυτά είναι και η παράκαμψη του Βλαχιώτη. Ήθελα τη θέση σας. Βεβαίως και θα σας απαντήσω από όσα γνωρίζω γιατί επίσημη αλληλογραφία δεν έχω εγώ στο Δήμο μου. Γνωρίζω όμως ότι το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο είχε πάρει απόφαση να εντάξει την παράκαμψη Βλαχιώτη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Πελοπόννησος. Τους τελευταίους μήνες πριν τις εκλογές η διαχειριστική αρχή ζήτησε κάποια στοιχεία για να μπουν στο φάκελο για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί. Από τις πληροφορίες που έχω, αυτά τα στοιχεία έπρεπε να έχουν περιέλθει στη διαχειριστική αρχή μέχρι 31 Εβδόμου του 19. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε πήγαν στη διαχειριστική αρχή και έτσι απεντάχθηκε το έργο. Αυτά γνωρίζω, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά ως Δήμαρχος Ευρώτα οφείλω να γνωρίζω κάποια πράγματα. Όπως γνωρίζετε και η Σκάλα και το Βλαχιώτη έχουμε πρόβλημα. Η Σκάλα λιγότερο γιατί έχει τον περιφερειακό τον έξω δρόμο, αλλά έχει τη γέφυρα όμως που είναι πρόβλημα. Και όταν μπαίνει ένα φορτηγό που όπως γνωρίζετε φεύγουν δεκάδες φορτηγά κάθε μέρα από την περιοχή μας λόγω των εσπυριδοειδών, διακόπτει την κυκλοφορία από το άλλο ρεύμα. Όπως και η γέφυρα είναι απαραίτητη να γίνει στο Δήμο μας, έτσι απαραίτητος είναι και ο περιφερειακός του Βλαχιώτη. Γιατί έχουμε πρόβλημα μέσα, ειδικά με τα μεγάλα αυτοκίνητα. Η μελέτη αυτή ήταν έτοιμη. Από ό,τι γνωρίζω και οι πληροφορίες που έχω για την παράκαψη Βλαχιώτη ήταν έτοιμη. Τώρα, τι έξτρα στοιχεία ζήτησαν να υποβληθούν στο φάκελο στη διαχειριστική αρχή, δεν το γνωρίζω. Αλλά ξέρω ότι υπήρχε κάποια αλληλογραφία μέχρι 31 Ιουλίου. Αυτά τα έγγραφα να πάνε στη διαχειριστική αρχή. Δεν έφτασαν ποτέ και απεντάχθηκε το έργο. Από εκεί και πέρα, πάλι πληροφοριακά, όχι επίσημα εγγράφος, γνωρίζω ότι σαν συνοδό έργο του δρόμου Λεύθρου Σπάρτη ήταν να γίνει ένας περιφερειακός που θα ξεκινήσει πάνω από την Ψηλή Μάντρα, να την έκανε τη μελέτη ο Μωρέας και να είχε έξω από τη Σκάλα και έξω από το Βλαχιώτη και να έβγαινε στο δρόμο της Μακρινάρας. Αυτά γνωρίζω όσον αφορά τους περιφερειακούς δρόμους. Έχω ζητήσει επίσημα έγγραφα που ουδέποτε έχουν φτάσει στα χέρια μου. Από εκεί και πέρα δεν έχω να συμπληρώσω κάτι παραπάνω επί του θέματος. Για το έργο, το συνοδό έργο που θα γινόταν μέσω του Μωρέα, ναι. Το είχα ζητήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, ας πούμε, πολιτεία.
Και τώρα θα κάνω έγγραφο, θα επανέλθω με νέο έγγραφο.